Ο παραλογισμό σε όλο του το μεγαλείο είναι σίγουρα κυρίε και κύριοι το βίντεο που θα δούμε μόλι τώρα. Όλοι μα γνωρίζουμε ότι σε μια σιδηροδρομική διάβαση, όταν βλέπουμε μια μπάρα ανοιχτή, μπορούμε να περάσουμε και όταν είναι κατεβασμένη, πρέπει να περιμένουμε για να περάσει το τρένο. Ελευθερία Σπυράκη, δείξε μα λοιπόν το βίντεο από το αμίντεο, όπου η μπάρα ανοίγει και οι διερχόμενοι περιμένουν γιατί περνάει το τρένο. Μήνα να σου πω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει μετρά ήδη δύο χρόνια. Έτσι, το βίντεο το που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας τραβήχτηκε το 2021. Βλέπετε εδώ ότι η μπάρα έχει ανέβει. Κανονικά δεν έπρεπε να περάσουν. Δεν περνάει ο ποδηλάτης ούτε το αυτοκίνητο. Και εδώ είναι το παράδοξο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί περνάει αυτή τη στιγμή το τρένο. Ενώ κανονικά, ενώ περνάει το τρένο, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε αυτές τις περιπτώσεις ότι πρέπει να κατέβει μπάρα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, η ειδική Μιλάνε για ένα σύστημα το οποίο έχει μπλοκάρει και δεν έχει συμβεί μία φορά μήνα, δεν έχει συμβεί δύο. Συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια, όπω είπα και στην αρχή του ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι πλέον έχουν συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Το βλέπετε κιόλα με το ποδήλατι και τον οδηγό του αυτοκινήτου. Ο Δήμο, πάλι από την ε, μεριά του, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη αρκετέ φορέ για το εν ζήτημα. Τελευταία φορά ήταν στι 20 Φεβρουαρίου φέτος. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, δεν υπήρξε αντιμετώπιση του προβλήματος. Με αποτέλεσμα τις εικόνες αυτές τις οποίες βλέπουμε. Μια κατάσταση μήνα η οποία δεν μπορεί για κανένα λόγο να θεωρηθεί κανονική και όπως καταλαβαίνεις εγκυμονεί και αρκετούς κινδύνους. Μα τώρα είναι δυνατόν να πρέπει δηλαδή να ξέρει κάποιος ότι έχει μπλοκάρει η συγκεκριμένη μπάρα άρα όταν θα σηκωθεί δεν πρέπει να περάσω γιατί θα περάσει το τρένο. Αν είναι δυνατόν πραγματικά ο παραλογισμός όλο το μεγαλ